Θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που συνδέθηκε πολύ στενά πολιτικά και ανθρώπινα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, με τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Κασίμη. Θα υπενθυμίσω ότι θύτευσε στο πλευρό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια. Για όλα τα χρόνια της αντιπολίτευσης ήταν δίπλα του σαν εκπρόσωπος τύπου. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που συνομιλώ μαζί σας. Και εγώ. Παρότι η αφορμή για να συνομιλήσουμε είναι μια δυσάρεστη αφορμή, είναι η απώλεια μιας πολύ μεγάλης, πολύ σημαντικής προσωπικότητας. Θέλω να σας ρωτήσω, και έτσι θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας, για τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και θα πάμε μετά στα πολιτικά. Πώς ήτανε στην καθημερινή επικοινωνία? Θα σας πω πρώτα να προσθέσω κάτι σε εκείνα που λέγατε για την οικογένειά του. Έχει και 13 δισέγγωνα και κυοφορούνται άλλα δύο, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί είχατε μείνει μόνο στα εγγόνια. Άκουσα να λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δύο δεν προλαβαίνει να τα γνωρίσει. Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης ήταν ένα φαινόμενο μιας πολύ τρυφερής ψυχής που είχε μία πανοπλία από πάνω για να προστατεύεται και αυτό ήταν η ψυχραιμία του και η αποφασιστικότητά του. Τον βλέπανε έναν πολύ σοβαρό, έτοιμο να πολεμήσει, έτοιμο να κάνει. Μέσα του ήταν μία πολύ μεγάλη καρδιά. Ο ίδιος δεν έλεγε πάντα ότι... Μου έλεγε, Θοδωρή, ο ηγέτης πρέπει να έχει μεγάλη καρδία. Και πάντα σου έλεγε, μη κοιτάς πίσω. Αλίμονο εάν χτίζεις το αύριο κοιτώντας το χτες. Το χτες έχει περάσει, είναι εμπειρίες, να δεις με όραμα το αύριο. Αυτό έχει σημασία. Και απεμπλοβισμένος από ό,τι σου έχει δημιουργήσει αποθυμένο ή το χτες. Γι' αυτό και ήταν τόσο συνενετικός. Στη συνεργασία με τους συνεργάτες, με τους γύρω του, ήταν εύκολος, δύσκολος, απαιτητικός, πώς ήταν? Καταρχάς ήταν ο ηγέτης που κατεξοχήν άκουγε. Εγώ θυμούμαι, ήταν μια εβδομάδα που είχε γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αφού τελειώσαμε την καθημερινή πρωινή σύσκεψη, έμεινα μόνο μου και του λέω, κύριε πρόεδρε, αισθάνομαι άσχημα. Γιατί είμαι ο μόνος ο οποίος, μόνο γκρίνια σας κάνω. Σας λέω ότι στραβά βλέπω. Αλλά τα καλά τα ξέρουμε όλοι. Μου λέει, Θοδωρή μου, γι' αυτό σε χρειάζομαι, γι' αυτό θέλω. Να μου λες εκείνο που νομίζεις που δεν είναι σωστό. Το επιζητούσε αυτό. Το επιζητούσε και εμένα με είχε εντυπωσιάσει, διότι εγώ ήμουν ένας νεαρός οικονομικός συντάκτης μέχρι τότε και αυτός ήταν ήδη ένας μεγάλος πολιτικός. Και όμως άκουγε πάρα πολύ και όπου είχες δίκιο, αμέσως το αποδεχόταν χωρίς να το κουβεντιάζει πάρα πολύ. Θα σας πω μια ιστορία ότι κάθε παραμονές προϋπολογισμού, όποτε είμαστε στην αντιπολίτευση, όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, έβλεπε επί δύο μέρες τους εκπροσώπους όλων των επαγγελματικών τάξεων. Θυμούμε τη δεύτερη χρονιά, είχαν έρθει τέσσερις εργατικές οργανώσεις, η Τετάρτη, του λέω, κύριε Πρόεδρε, είμαστε από το πρωί εδώ, όλοι τα ίδια λένε. Μου λέει, Θοδωρή, έχει σημασία να έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας ότι λένε τα ίδια. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να κάνω κι εγώ ένα πολύ σύντομο σχόλιο, να πω, επειδή από το 1983 που είμαι στο δημοσιογραφικό επάγγελμα έχω εντός εισαγωγικών να ανακρίνει πάρα πολλούς πολιτικούς, πρωθυπουργούς, προέδρους κομμάτων κλπ, ότι ο Μητσοτάκης είχε ένα σπάνιο προσόν. Δεν είχε καμία δυσκολία να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση. Δεν και θα πω και εγώ ένα. Απαγορευμένες ερωτήσεις για τον Μητσοτάκη. Θα πω ένα περιστατικό σε 30 δευτερόλεπτα πριν σας δώσω ξανά το λόγο. Ήταν η περίοδος της φοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης το 1993. Υπήρχαν τότε λοιπόν κάποια δημοσιεύματα για το πώς ο αξέχαστος Αριστίδης Αλαφούζος είχε δώσει κάποια χρήματα στη Νέα Δημοκρατία για μια επιταγή του Αλαφούζου προς τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν επρόκειτο να του πάρω συνέντευξη, έφτασα στο μαξί μου, ήταν προεκλογική περίοδος, είχα μεγάλο άγχος και αγωνία πώς θα του θέσω το ερώτημα για την επιταγή
και φοβόμουν μην γίνει μεγάλη φασαρία από αυτό, μην προκύψει δηλαδή μεγάλος εκνευρισμός του. Την ώρα λοιπόν που μπαίναμε για να καθίσουμε για τη συνέντευξη, γυρίζω και λέω: κύριε Πρόεδρε, σκέφτομαι να σας ρωτήσω και γι' αυτό το θέμα με την επιταγή. Γυρίζει λοιπόν με εκείνο το φοβερό ύφος του και μου λέει: κύριε Νικολάκη, θα ρωτήσεις ό,τι θέλεις και θα απαντήσω ό,τι θέλω. Αυτή ήταν η μόνιμη εποδός όταν πήγαινες να του πεις ότι σκέπτεσαι να του θέσεις ένα δύσκολο ερώτημα. Δεν τον ένοιαζε, όπως δεν τον ένοιαζε και η σάτυρα. Σπάνιο πράγμα για πολιτικό ηγέτη. Την απολάμβανε αντιθέτως. Τώρα, σαν πολιτικός, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του? Τι είναι αυτό που τον έκανε να διαφέρει από τους υπόλοιπους? Θα σας πω, καταρχάς, η πίστη σε εκείνα τα οποία έλεγε. Ο Μητσοτάκης ποτέ δεν έλεγε κάτι το οποίο δεν είχε επεξεργαστεί μέσα του και δεν πίστευε. Πολεμούσε γι' αυτό. Αλλά ήταν έτοιμος να ακούσει την άλλη άποψη και αν την έβρισκε λογική να την υιοθετήσει. Δεν είχε το πρόβλημα ότι εγώ είμαι αλάθητος. Αντιθέτως, ήταν τελείως ανοιχτός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο, πίστευε ότι ο ελληνικός λαός καταρχάς αγαπούσε τους ανθρώπους πάρα πολύ. Όλους τους ανθρώπους. Πίστευε ότι ο ελληνικός λαός με όλα του τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα ήταν έτοιμος και έπρεπε να πάει μπροστά. Αυτοκριτική έκανε, λάθη παραδεχότανε? Παραδεχόταν λάθη πάρα πολλές φορές. Τα παραδεχόταν και πολλές φορές τα επαναλάμβανε. Αλλά ήταν και θέμα χαρακτήρα, έτσι. Η μεγαλοψυχία του Μητσοτάκη δεν είχε όρια. Δηλαδή, μπορεί να του είχατε κάνει το μεγαλύτερο κακό, αν μετά από λίγο καιρό να τον είχατε λιδωρήσει, να είχατε του λέγατε: Πρόεδρε, έχω ανάγκη αυτό. Αμέσως έλεγε: ναι, παιδί μου, να δω πώς μπορώ να βοηθήσω. Δεν βαστούσε κακία μέσα του. Είχε όραμα για την Ελλάδα. Είχε ρεαλισμό όμως. Δεν πέταγε στα σύννεφα. Θα σας πω μια πολύ ωραία ιστορία. Την εποχή του πολέμου στη Βοσνία. Τότε ξαφνικά, αν θυμάστε, δώσαμε άδεια και περάσανε τα στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Θεσσαλονίκη για να πάνε πάνω. Όταν έμαθα την απόφασή του, του λέω: θα έχουμε πρόβλημα. Δεν πειράζει, μου λέει η Θοδωρή. Γιατί κερδίσαμε αυτό που μπορούσε να κερδίσει η μικρή μας Ελλάδα. Λέω δηλαδή, μου λέει, μίλησα με τον Μπούς και του είπα ότι θα είναι δύσκολο πολιτικά για μένα, θα το κάνω, αλλά με μία προϋπόθεση. Κανείς στρατιώτης από τα Βαλκάνια να μην πάει στη Βοσνία. Και το δέχτηκε, το βρήκε φυσιολογικό, γιατί του εξήγησα ότι αν έχει θύαμα μεταξύ γειτόνων θα μας πάρει πολλές δεκαετίες για να το ξεπεράσουμε. Αυτό όμως υποχρέωσε τους Τούρκους να μην στείλουν μία αερομεταφερόμενη μεραρχία που είχαν έτοιμη να τη στείλουν στην Βοσνία. Αυτό ήταν μεγάλη προσφορά και προς τα Βαλκάνια και προς τη χώρα. Αυτό μπορούσε. Και αυτό το πέτυχε για τη χώρα. Χωρίς να το διαλαλήσει, χωρίς να βγει να πει τίποτε, γιατί τον ενδιαφέρε η αποτελεσματικότητα. Αντιθέτως, ενώ ήταν καλός ρήτορας, δεν του άρεσε να κοροϊδεύει τον κόσμο, γιατί μου έλεγε: θα τους δούμε και αύριο αυτούς. Πώς θα τους μιλήσουμε? Μάλιστα, μιλούσε για αντίπαλό του πολιτικό και έλεγε: μα δεν έχει ντροπή καθόλου μέσα του. Και το πίστευε που το έλεγε. Και ιδίως κάτι άλλο το οποίο πολλές φορές είχαμε διαφωνήσει, είχε αρχές που πίστευε ότι αυτές οι αρχές της πολιτικής που η παράδοση είχε δώσει στη χώρα δεν θα τις ξεπέρναγε κανένας. Και του έλεγα: κύριε Πρόεδρε, μυρίζομαι ότι ετοιμάζεται αυτό. Αποκλείεται, μου λέει, και θύμωνε κιόλας. Αποκλείεται. Γιατί αυτό είναι πέραν από... Θα λέγατε ότι σε θέματα αρχών είχε ένα είδος αφέλειας, πολιτικής αφέλειας, αθωότητας... Θα σας πω, ναι. Θυμάστε την ιστορία του Αφέα? Βεβαίως. Είναι καταπληκτικό αυτό. Βεβαίως τη θυμάμαι. Ο Μητσοτάκης ήταν... Είχε σηκωθεί τεράστιος θόρυβος. Ήταν από γεννησιμιού του αντιβασιλικός. Και στο δημοψήφισμα ψήφισε κατά της βασιλείας. Στο Λονδίνο, εγώ δυστυχώς ήμουν τότε στις Βρυξέλλες και δεν ήμουν εκεί, τον ρώτησαν οι ξένοι δημοσιογράφοι: πιστεύετε ότι ήταν fair ή unfair? Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο έγινε το δημοψήφισμα. Το ότι δεν επέτρεψαν στον έναν εκ των δύο να είναι στην Ελλάδα και να μιλήσει. Να είναι στην Ελλάδα προεκλογικά. Και είπε, με βάση αρχές της δημοκρατίας, αυτό ήταν unfair. Και κανείς δεν θέλησε να υμνήσει τον πολιτικό που είπε ότι δεν ήταν σωστό ο αντίπαλός του, γιατί ήταν αντίπαλος, αν θέλετε, πολιτιακά. Να μην έχει τη δυνατότητα να μιλήσει.
Και αντιθέτως βγήκανε όλοι μηδέ ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να κατηγορήσουν τον Μητσοτάκη για το unfair. Δυστυχώς είμαστε ένας λαός που είχαμε μπει ήδη στην παρακμή τότε, και το λέω και λυπούμε διότι δεν το λέω κάτι σήμερα. Αυτή η παρακμή της κοινωνίας οδήγησε και στην παρακμή της οικονομίας, αν θέλετε και στην παρακμή της πολιτικής. Τώρα ο Μητσοτάκης δεν θα δεχόταν ποτέ να υπηρετήσει την παρακμή και την έβλεπε με τρόμο. Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια μετά τον θάνατο της σύζυγου του, της Μαρίκας, είχε μια θλίψη, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι εκεί άρχισε η αντίστροφη μέταση. Θα σας πω κάτι, τον Βοκάκη τον αγαπούσε πολύ. Όταν θύμωνε της έλεγε πάψε Βοκάκη. Η Μαρίκα Μητσοτάκη ήταν δίπλα του σε όλη την πολυκύμαντη ζωή του. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Μητσοτάκης πέρασε από πολύ ψηλά σε πολύ χαμηλά, από επεφημούμενος σε... Στην κόλαση την πολιτική. Στα πάντα. Η Μαρίκα δεν υπήρξε ούτε στιγμή που να μην είναι δίπλα του, ασχέτως εάν του έκανε τη δική της γκρίνια με τη δική της λογική, αλλά ήτανε πάντα δίπλα του. Αυτό, ξέρετε, δένει ακόμα πιο πολύ ένα ζευγάρι. Και γι' αυτό και την αγαπούσε. Ήταν αστείο αν ζούσατε τους καυγάδες τους προσωπικούς, αλλά εκεί βλέπετε και πόση αγάπη είχε ο ένας για τον άλλον. Πράγματι, ο θάνατος της Μαρίκας του δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κενό. Και ιδίως ήταν και σε μια ηλικία που είχε αποχωρήσει από την εργοπολιτική, δεν είχε κάπου να στρέφει αλλού το... Και του έλειπε η ύπαρξή της. Και φάνηκε μετά και στην επιδείνωση της υγείας του αυτό. Όσο εμείς μιλούμε, βλέπουμε και εικόνες από το ΣΕ-130, το οποίο αναχωρεί για τα Χανιά της Κρήτης. Είναι το τελευταίο ταξίδι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη προς τη γενέτειρά του, όπου θα ταφεί δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρώην Υπουργό, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Θεόδωρο Κασίμη, που ήταν σήμερα μαζί μας και μας είπε αυτές τις σκέψεις καρδιάς. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, πολύ.